Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με αυτόν τον τρόπο. Στο Γουέμπλεϊ, χθε, μέσα στο γήπεδο, ήταν τρία λιοντάρια. Τα Three Lions, που είναι η εθνική ομάδα τη Αγγλία, αλλά ήταν και μία Τίγρη, η εθνική Ελλάδο. Κυρίω όμω, φίλε και φίλοι, ήταν αυτό το παιδί. Ήταν μια τιγρης η εθνικη ελλαδο κυριω ομω φιλε και φιλοι ηταν αυτο το παιδι ηταν μια ψυχη από εκεί πάνω, από εκεί ψηλά, που ενορχίστρωνε, καθοδηγούσε αυτό το ποδοσφαιρικό έπος που είδαμε χθες. Ο Παυλίδης και τα άλλα παιδιά, οι 11 ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, μπήκαν μέσα αποφασισμένοι. Ακούσατε τι τους είπε ο Τάσος Μπακασέτας στα αποδητήρια. Και ήταν αποφασισμένοι γιατί δεν ήθελαν απλώς να κερδίσουν. Αυτό ούτως ή άλλως το θέλει κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήθελα να στείλουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα στον φίλο τους, στο συμπέκτη τους, στο συναθλητή τους, που χάθηκε με αυτό τον αδόκητο τρόπο προχτές. Ο Τζορτζ Μπάλντοκ ήταν χθες στο Γουέμπλεϊ και είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει ένας Βρετανός στην καταγωγή, Έλληνας όμως, γιατί το επέλεξε εκείνο, παίκτη της Εθνικής Ομάδος της Ελλάδος, η σύζυγός του και το παιδί του, η χείρα του πλέον και το παιδί του στην Αγγλία και ο ίδιος να τιμάται με αυτόν τον τρόπο από δύο ομοσπονδίες, την Αγγλική και την Ελληνική και 22 ποδοσφαιριστές που φορούσαν χτες στο Γουέμπλεϊ τα μαύρα περιβραχιόνια. Μία κουβέντα μόνο και κλείνω. Αυτά που είπε χθε ο Τάσος Μπακασέτας είναι πραγματικά μοναδικά. Και επειδή αυτές τις μέρες τώρα κάνουν έναν παραλληλισμό ενδεχομένως ευτελή, μιλάμε για αρχηγούς, για κόμματα, για μοντέλα αρχηγικά, αυτός είναι αρχηγός. Ο Τάσος Μπακασέτας είναι αρχηγός. Αρχηγός είναι αυτός που μπορεί με ενσυναίσθηση και οξυδέρκεια να αντιλαμβάνεται το βάρος της στιγμής, το βάρος της συγκυρίας, να ενώνει τους πάντες και να τραβάει τα πράγματα μπροστά. Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν χθες ο αρχηγός που χρειαζόταν η Εθνική Ελλάδος σε αυτήν την κορυφαία, την μοναδική την ιστορική στιγμή για να το βλέπει ο Τζόρτζ από ψηλά και να χαίρεται. Αντζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε στα τετράγωνα.